πόρτα του κυρίου Γιακουμάτου για σοβαρά αδικήματα. Τι μου λέτε τώρα. Αφήστε να γίνει εισαγγελική έρευνα και θα δείτε τι θα γίνει. Αφήστε να βγει η απόφαση πρώτα για σοβαρά αδικήματα, έτσι. Όχι μόνο η απόφαση, εισαγγελική έρευνα. Ακούστε κύριε Κοντονή, επειδή είμαστε συνάδελφοι βουλευτές, είπατε προηγουμένως τους βουλευτές κλέφτες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπα τους βουλευτές. Σας καλώ λοιπόν δεν είπα τους βουλευτές. Να βάλουν το βίντεο. Εγώ πάλι. Λέω. Εγώ αν λέω. Λοιπόν αφήστε έχετε ένα βουλευτή. Λέω, είπε αφήστε, δεν είπε. Αφήστε, αν έχετε λοιπόν βουλευτή κλέφτες της Νέας Δημοκρατίας να το πείτε. Έχει εμπλακεί σοβαρά σε οικονομικό σκάνδαλο. Να σταματήσετε τη λάσπη. Έχει εμπλακεί σοβαρά με τη δικαιοσύνη. Εάν έχετε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κλέφτη να τον πείτε. Λοιπόν, σας δεν λέω, το λες σας το λέω τώρα. Σας είπα, ο κύριος Γιακουμάτος έχει σοβαρή εμπλοκή σε οικονομικό σκάνδαλο. Υπάρχει. Αυτό σας το λέω και σας το τονίζω. Ποιο οικονομικό σκάνδαλο. Δεν το ξέρετε. Επειδή κάποιες εφημερίδες βγήκαν και κάναν πρωτοσέλιδα. Αλίμονο. 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 Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν κάνει πρωτοσέλιδα. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν κάνει πρωτοσέλιδα. Είπατε προηγουμένως για βουλευτές κλέφτες. Και τώρα καταπίνει τη γλώσσα σου. Δεν το καταπίνει. Σας είπα και όνομα και διεύθυνση. Και όνομα. Τι άλλο θέλετε. Είπα, σας λέω ότι ο κύριος Γιακουμάτος. Καλά, καλά, να ντραπείτε. Να ντραπείτε εσείς με αυτούς που έχετε. Πρέπει να ντρέπεστε. Να ντραπείτε εσείς με αυτούς που έχετε είπατε στο κόμμα σας. Είπατε προηγουμένως βουλευτής κλέφτης. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν το λοιπόν, λες, σας το λέω, γυρνάς σας τώρα. Το ξαναλέω τώρα και το πάλι. Γυρνάς τώρα. Ο κύριος Γιακουμάτος, γιατί σας το έχω πει 4 φορές, ο κύριος Γιακουμάτος έχει σοβαρή εμπλοκή σε οικονομικό σκάνδαλο. Το οποίο δεν έχει σχέση ο ίδιος. Το οποίο δεν έχει σχέση ο ίδιος. Το οποίο δεν έχει σχέση ο ίδιος και έχει δώσει πλήστες ως απαντήσεις. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος. Θα δώσει τις απαντήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όχι, είναι τόσο ωραία αυτή και η οικονομική συζήτηση.